Λοιπόν, σήμερα παρέα θα έχω τον Νίκο το σημείο. Κάτσε ρε μαλάκα, νομίζω ότι... Πού το boost. Μαλάκα, πού νομίζω ότι είμαστε, στη Φόρμουλα 1? WRC. Ο άλλος νομίζει Λοιπόν, Νίκος Σημειονίδης. Για δώσε intro. Γεωπόνος, παύλα ποδοσφαιριστής, κάπα. Παύλα ειδικοδυναμίτης. Ελπίζω να κοπεί αυτό. Όχι, εντάξει. Παύλα μπάρμαν. Εντάξει, παύλα, όλα τα στερεότυπα του ηλίθιου έχεις πει. Τρέχεις υπερβολικά, δεν πειράζει. Δεν τρέχω, δεν πέφτουν εδώ, γκάζια. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν τρέχω με τα μάξι. Πόσες το κραυγάζουν αυτή τη στιγμή από τη δράμα. Πόσες. Δεν έφαγες πρωινό, ε. Πες να πας σε μένα. Έτσι πρέπει να στριμωγνόμαστε, να βαράει ο ήλιος εδώ, ντάλα. Έχει 100 βαθμούς με στα μάξι, έχω πεθάνει. Αλλά είναι αγλαίωρα στη βίδα, δεν πειράζει. Αγλαιορόσκυλα, λοιπόν. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε ribeye steak Αργεντινής, κάπα, και black angus top sirloin steak. Αυτό είναι New York style. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Πες και το μαγαζί που τα πήρες. Το μαγαζί είναι το Lidl. Όπως λέει και η γιαγιά μου, το Lidek. Lidek, Lid. Έτσι το λέει. Και το Lid υπάρχει. Λοιπόν, το Lidl έχει βγάλει αυτά τα κομμάτια. Έχει κι άλλα βέβαια, τα οποία θα τα δούμε άλλη φορά. Αλλά πήραμε αυτά. Είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν πολύ καλές τιμές. Θα τα πούμε στο τέλος. Γιατί δεν θυμάμαι. Θα πάμε μια μίνι περιπέτεια στο δάσος. Γιατί έχουμε φοβερά μέρη εδώ στη δράμα να δείξουμε. Θα τα ψήσουμε. Θα τα φάμε. Και θα δούμε πόσο καλά είναι εν τέλει. Και άμα είναι εισάξια από κρεπολίο, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε την ποιότητα κατά βάση. Ωραία. Γιατί εντάξει, μπορείς να πάρεις από το κρεπολίο, αλλά πιο ακριβά. Αυτά. Πάμε στη διαδρομή. Το παιδί είναι αγλαίωρας, ρε μαλάκης. Το παιδί είναι καθυστερημένος. Θερμοπύλες. Εδώ πολέμησαν τις καρδιάτες. Όχι σκουρογόν. Αυτό είναι... Ελαφείο. Λοιπόν, το παιδί έχει πρόβλημα. Και τι μου λέει. Πάει να αφήσουμε τα αμάξι με τρολάρι, με μπεϊτάρι, το μουνί. Και μου λέει θα πάμε πάνω ποδαράτη. Λοιπόν, να δηλώσω ότι μου πρότεινε να πάμε εδώ δίπλα και θα πούμε ότι πήγαμε μακριά στο δάσος. Ναι, μαλάκες. Αυτό ήταν expose. Αυτό όντως ήταν expose. Αυτό ήταν expose. Αλλά αυτό που λες εσύ, μαλάκα, είναι τρελό. Πουτσκά, έχουμε αμάξι. Ό,τι να είναι. Πρέπει να πάμε εκεί πάνω. Καλά είναι, ρε. Το κοπρόσκυλο με γάμισε, με έκανε εξπούς. Και έχω να θελθώ και καιρό. Το βουνό το ξέρεις, ρε μαλάκα. Το ξανανεύει. Απ' την Καβάλα, το θείο Νόντα. Α, το άλλο το βουνό. Ναι. Όχι. Αυτό είναι ψεύτικο βουνό, εκείνο είναι το βουνό. Εκείνο είναι το βουνό. Μαλάκα. Πραγματικά. Με εκείνο πρέπει να τα ανέβουμε. Λοιπόν, βουνό. Σε περιμένουμε για hiking στον κορύλοβο δράμας. Θα αντέξει λες, θα τα ανέβει. Ε? Μαλάκα, το βουνό είναι... Το βουνό δεν είναι χοντρός, είναι σφιχτός, μαλάκα. Σφαίρα δεν πρέπει να περνάει εκεί από το τραπεζοειδή. Λοιπόν, σκουρογόνατα όλα, αγλαίωρα στη βή. Πάμε. Λοιπόν, ασπίδα μπροστά και ντούμα, λάκη, στα τρικό. Ατσαλίγκας. Μαλάκα, γλέωρα. Αντρικά. Ω, μαλάκα. Πέρασα. Επόμενη φάση, κάπα. Δεν σε παίρνει. Έχω πεθάνει. Φτάσαμε, ρε. Τι λες, ρε. Να το, δεν βλέπεις τι σημαίνει. Τι είσαι, σημαία, αυτό είναι κάπα σημαία. Δεν έχω έρθει ποτέ, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, φτάσαμε. Όσοι λέτε εύκολα και τίτσες, δείτε εδώ με τι κουβαλάμε όμως. Ωραία. Βάζω το δικοδυναμί. Λοιπόν, αυτό για όσους λέτε ότι... Irish butter. Αυτό
Λοιπόν, πόσα λέει? 4,1 kg χωρίς τη... 41, παπάντζα, παπάντζα πουλά, δεν φαίνεται. Ψέμα, ψέμα, 15 κιλά. Δεν φαίνεται τελεία. 15 κιλά είναι. Αυτό. Τα στέξ. Έχουμε άλλα κατακρέατα. Θα σε γαμίσω. Φαντάζει. Μου έκοψε τη γολή, βάλε ηλίθιε. Τα κρέατα. Και τα... Αυτό, τι το χάος. Κρεμμύδι, ρε. Τι κάνεις ρε μαλάκα το κρεμμύδι μου! Δεν γαμιέται, το κρεμμύδι μου ρε μαλάκα! Λοιπόν, αυτά είναι ο εξοπλισμός. Συν που έχω μέσα τηγάνια και μαλακίες, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο όσο. Βασικά δεν φαίνεται καν εύκολο, δεν ξέρω γιατί λέω ότι είναι εύκολο. Θα πει ο άλλος, εγώ ανέβηκα στον νόμο, λες και έτσι ξεκινήσαμε. Ναι, σε ρωτήσω κάτι ρε μαλάκα. Γιατί κάτω από τα βίντεο σου στείνεται λαϊκό δικαστήριο και σε γαμάνε! Έτσι πρέπει! Έτσι σου αξίζει! Εγώ έτσι λέω, μπράβο! Κοίτα, όχι, σου αξίζει να ξέρεις. Δεν μου αξίζει. Σου αξίζει, σου αξίζει. Κοίτα, άμα έχουν. Αν είναι αστεία τα σχόλια, τα δέχομαι. Αλλά είναι και το hate, φίλε, είναι μαλακία. Δεν πειράζει, ρε. Τα αστεία θα γελάσουμε, ας πούμε. Δεν πειράζει. Καλύτερα ο καθένας να λέει αυτό που θέλει. Σωστό. Το θέμα είναι. Σωστό, ελευθερία του λόγου. Ελευθερία του λόγου. Wow! Ωραίος. Λοιπόν, ξεχάσαμε να πάρουμε νερό. Έχουμε όμως μπύρες, ακόμα πιο τρικό. Θα έπεφτε τον κρεμό. Λοιπόν. Ισχύει ότι θα πέφτω. Λοιπόν, φύγαμε από το πολυβολείο γιατί ο αέρας είναι 15 μποφόρ τουλάχιστον. Φωτιά δεν θα ανάβαμε ποτέ. Και τώρα ήρθαμε εδώ να ψήσουμε αυτές τις πολυπόθητες μπριζόλες που αλήθεια έχω πεινάσει πάρα πολύ, δεν ξέρω για σένα. Και εγώ γάματα. Εγώ δεν έφαγα, δεν έφαγα και πρωινό σκέψου. Ωραία, εγώ έφαγα πρωινό, αυτός δεν έχει φάει. Ήρθε η ώρα. Ναι, και με αυτό θα κόψουμε την μπριζόλα. Σ' αρέσει? Ήρθε η ώρα να φάμε. Έχουμε και χορηγό, την Top Gas. Λοιπόν, μαντιλάκια έχεις? Έχω, ναι. Πάμε στο πρώτο. Black Angus Top Sirloin Steak Bacon. Λοιπόν, το bacon τι ήταν? It's bacon. Α, δεν ισχύει. Δεν λέγεται bacon. Λέει εκεί bacon. Όχι, καμία σχέση. Α, ήταν δικό σου, δικό σου ήταν, okay. Black Angus είναι από, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. 100% beef, US. Εν τω μεταξύ λέει ότι είναι από Αμερική. Και εδώ δεν λέει, οπότε είναι από Αμερική, ισχύει. Από πότε είναι αυτή η φυλακή, δεν ανοίγει. Είναι καλό το vacuum. Κάτσε κοντινό, κοντινό. Να βάλω και το χώμα πάνω. Έλα ρε μαλάκα μη. Έλα αντρίκια βάλ το. Ωραία, λοιπόν. Ο βλάκας. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Ναι. Irish butter. Είναι λες και έχει επιβιώσει από δεύτερο παγκόσμιο. Μαλάκες. Και το πήραμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ιδανικά για καλά κομμάτια κρέας, εντάξει και γενικά, εγώ προτιμώ να βάζω βούτυρο αγελαδινό. Όχι, όχι, Irish butter. Irish butter. Είναι πιο αντρικό. Θέλει καλή ποσότητα. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχουμε ελαιόλαδο, το οποίο θα ήταν ιδανικό για το βούτυρο, για να μην καεί. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε έρθει στο top of the world να ψήσουμε ribeye και τα σχετικά. Ο Κορύλοβος και το Everest, κανένα άλλο. Κάπα, κάπα, ό,τι να. Λοιπόν, λιώνουμε ομοιόμορφα το βουτυράκι μας. Ωραία. Κόψω. Λοιπόν, να πούμε ότι για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην μπριζόλα σας, πρέπει να καίει γάματα. Πρέπει να καίει πάρα πολύ το τηγάνι. Ωραία. Οπότε αφήστε το να κάψει. Βέβαια τώρα με το βούτυρο εδώ όπως είναι, επειδή δεν έχουμε ελαιόλαδο, μην τα ξαναπούμε, θα καεί. Οπότε πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Είναι όλα δύσκολα. Πρέπει να τα ανάψω κι άλλο. Εντάξει, δεν πάει άλλο. Πω πω μαλάκα. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, μαντιλάκια έχεις?
Έχω, ναι. Πάμε στο πρώτο. Black Angus Top Sirloin Steak. Bacon. Λοιπόν. Το bacon τι ήταν? It's bacon. Α, δεν ισχύει. Δεν λέγεται bacon. Λέει εκεί bacon. Όχι, καμία σχέση. Α, ήταν δικό σου. Δικό σου ήταν, οκ. Black Angus είναι από. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. 100% beef US. Εν μαξί λέει ότι είναι από Αμερική. Και εδώ δεν λέει, οπότε είναι από Αμερική. Ισχύει. Από πότε είναι αυτή η φυλακή, δεν ανοίγει. Είναι καλό το vacuum. Ισχύει, μαλάκες, το έχουν βακουμαρισμένο. Ό,τι καλύτερο. Κάτσε κοντινό. Να βάλω και το χώμα πάνω. Έλα ρε μαλάκα, μη. Έλα, αντρίκια, βάλ το. Ωραία, λοιπόν. Ο βλάκας. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Ναι. Ανοίξαμε το πρώτο, είχαμε ένα μικρό ατυχηματάκι. Κόπηκε, μάλλον ήταν κομμένο. Εκεί καταλήγουμε ότι ήταν κομμένο. Πάμε στο δεύτερο. Ribeye Αργεντινής, grass fed. Α, είναι ταϊσμένο με γρασίδι. Ωραίο ribeye, χοντρό. Πώς θα τρως? Τι ψήσιμο? Medium rare. Εγώ είμαι του medium. Κάντο medium. Θα το βρούμε στο τράγμα. Ωραία. Ήρθε η ώρα για seasoning. Ξέρεις τι είναι το seasoning? Αλάτσιμα. Όλοι ξέρουν. Λοιπόν, εγώ ρε φίλε γουστάρω μπόλικο αλάτο πίπερο στα πριζολίδια μου. Εσύ? Μπόλικη χοληστερίνη. Μπράβο, έτσι μ' αρέσει. Βουτυρίλα, αλάτι. Βασικά το αλάτι πίεση, μαλακία πάμε. Όχι, χοληστερίνη είναι γενικότερα. Βούτυρα. Ναι, βούτυρα, λάδια, τηγανιτά. Κρέατα, τηγανιτά. Εδώ σ' αρέσει που είναι όλα δύσκολα. Ναι, μ' αρέσει η δυσκολία, μου αρέσει. Εδώ, ναι. Εδώ το βούτυρο πάνω. Κακή άνεση. Ένα μαχαίρι για όλα. Κακή για άνεση. Ναι. Καλή δυσκολία, ναι. Λοιπόν, βάζουμε μπόλικο αλλά το πίπερο. Μην είστε πεπέγγες. Πεπέγγες! Ο άλλος τώρα ακούει, νομίζει είναι στην Disneyland. Τα βάλα τα χώματα λίγο. Ναι. Αυτό είναι και seasoning με. Μπράβο, είναι με χώμα. Είναι μπαχαρικό. Με χώμα, ναι. Αλλά το πιπερώνουμε πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ. Πατάτε και λίγο να μπει μέσα. Τα χέρια τα έχω πλύνει, είχε εδώ πέρα μια βρύση. Ποτέ. Κοίτα, βάση νόμου πρέπει να είναι λευκό το κρέας από πάνω, αλλιώς δεν είναι νόστιμο. Εκτός αν είναι sirloin steak. Εντάξει. Ο MVP. Σκόρδο. Πόσο ισχύει, αυτό, κοίτα, αυτό είναι σκουρογόνατος. Δεν με ρώτησες τι είναι το σκουρογόνατος, αυτό είναι. Ξερωτάω, τι είναι το σκουρογόνατος. Σκουρογόνατος, ωραία. Όταν έχεις να κάνεις μια εργασία, ναι. Οτιδήποτε και να είναι, mm-hmm. Και είσαι στα γόνατα, είναι δύσκολα. Α, λερώνεται το γόνατο, σκουρογόνατος. Σκουρογόνατος. Ωραία. Ωραία. Προστσανιώτικο είναι αυτό. Α, θα το κάνεις. Ισχύει για να βγουν καλύτερα τα αρώματα, μπράβο. Έχουμε και βοήθεια, τέλειο. Πάντα fat side down που λένε και οι Άγγλοι. Πρέπει να καραμελώσουμε το λίπος γιατί δεν ψήνεται άμα το βάλουμε μόνο πάνω και κάτω. Πρέπει. Εντάξει, αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει και μετά. Απλά τώρα έχουμε τη δυνατότητα να το πιάσουμε το χέρι για να το κάνουμε. Είναι πιο εύκολο. Πατάμε λίγο για να κάτσει ομοιόμορφα στο τηγάνι και να μην έχει απόκληση το πέρας. Παίρνουμε και το sirloin steak. Αυτό μαλάκα είναι βουτυράκι. Πω, τι αρώματα βγάζει. Το βούτυρο, ε. Άρρωστο. Ό,τι καλύτερο. Και εδώ πέρα είστε άπλες. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αυτό είναι. Θυμαράκι. Θυμαράκι θα μπει μετά. Μετά, ε. Τώρα, σε θέματα πόση ώρα να το ψήσω και αυτά, πάντα δείκτης σας είναι το χέρι σας. Όχι αυτό. Ένα καθαρό χέρι. Αυτά και τι ώρα, αυτά εντάξει είναι κάπα να σας τα δείξω. Το θέμα είναι εδώ, να νιώθετε το medium στο δάχτυλο, ωραία. Σε χρόνο είναι περίπου 4 λεπτά η κάθε πλευρά.
ίσιοσέ το, γιατί το βλέπω είναι σαν την τέτοια του κουσκούνι. Ωραία. Μην πειράζετε πολύ τα κρέατα. Τα αφήνετε μέσα. Μην αρχίζετε και, α, έγινε, δεν έγινε. Ηρεμία, το κρέας θέλει ηρεμία. Πάμε. Αυτό λέγεται the best caramelized sirloin steak of the world, ενώ είναι ribeye. Λοιπόν, γυρνάμε. Έχουν περάσει περίπου 4 λεπτά με 3. Στο κεφάλι μου πάντα. Θέλει χέρι. Άου. Θέλει χέρι. Και βάζει. Και βάζει μαχαίρι. Ό,τι καλύτερο. Αυτό τι ήταν τώρα. Μαλάκα, τι κάνεις. Μαλάκα, έχεις πρόβλημα. Τι κάνεις. Παίρνουμε το σκόρδο. Βάζουμε μέσα. Παίρνουμε και το θυμάρι. Θα βάλουμε έτσι λίγο στο βουτυράκι να πάρει άρωμα. Και άλλο βούτυρο θέλει, μάλλον. Να ξέρετε, το μυστικό κάθε μάγειρα σε κάθε φαγητό είναι να βάζει κι άλλο βούτυρο. Στο τέλος, στην αρχή, πάντα. Πώς μυρίζει έτσι. Ε. Πω. Το βούτυρο είναι τραυματισμένο. Λοιπόν, παίρνουμε το βούτυρο και αρχίζουμε και αλείφουμε τα σμπριζόλα. Έχει εδώ και το σκορδάκι. Τσιμπάμε και το σκορδάκι και αλείφουμε πάνω από τις σμπριζόλες. Όσο μπορούμε πάντα, εντάξει. Δεν έχουμε και το κουτάλι. Δεν έχουμε γενικά πράγματα, αλλά έτσι είναι καλύτερο. Ωραία. Α, την αφήνω εδώ, βασικά. Να το γυρίσουμε ανάποδα. Στο καθαρό. Α, αυτό είναι το καθαρό. Εδώ. Φέρουμε και αυτά εδώ. Αυτά είναι προσβέβαια, ξέρεις. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, κάτι πολύ νόστιμο. Αυτό μαγειρικά λέγεται βούτυρο νουαζέτ. Σημείο, το βούτυρο έχει καμπουργηθεί πάρα πολύ ωραία. Και θα φτιάξουμε μια σάλτσα με μπύρα, από το πουθενά. Ωραία. Τώρα εδώ μέσα έχουμε σκόρδα, θυμάρια, μπύρες, μύρες. Πάντα κι άλλο, αλλά το πιπερό. Πρέπει να πεθάνουμε νέοι. Αλλά τουλάχιστον θα πεθάνουμε ευτυχισμένοι. Ωραία. Τα αφήνουμε τώρα εδώ πέρα λίγο να βράσει, να φύγει το αλκοόλ. Έχουμε εδώ τερματισμένη σαλτσούλα. Μαλάκα, τι ησυχία έχει. Ισχύει. Μου ήρθε η σκορδίλα! Ό,τι καλύτερο. Στον πόλεμο μαντιλάκια θα ζητάμε, ρε μαλάκα. Αυτό μας πειράξει. Ωραία. Πάμε το πρώτο κομμάτι. Είναι medium. Είναι medium, γάλα. Ναι, είναι αυτό. Είναι medium. Λοιπόν. Προς well done. Είναι medium well αυτό. Είναι, ναι, αυτό medium, είναι για Παύλο. Medium well, ναι. Είναι για τον κύριο Παύλο. Και αυτό είναι προς medium well. Μα... Πώς μυρίζει έτσι η ακούστη. Ωραία. Και τώρα πάμε στο ribeye.
Μαλάκα, γιατί κόβει τόσο καλά αυτό. Το μαχαίρι είναι πολύ καλό. Ναι. Ωραία, αυτό είναι προς medium. Αυτό λιώνει όμως, να ξέρεις. Λιώνει όντως. Ωραία. Πρέπει ένα κομμάτι να το φάμε σκέτο. Από το... Αυτό είναι το New York. Ναι. Ωραία. Άντε, γεια μας. Πολύ καλό. Ωραία, έλα και να. Ναι. Γεια μας. Πω, αυτό λιώνει, μαλάκα. Πω. Πω, μαλάκα. Αυτό είναι. Δεν περίμενα από Lidl, να ξέρεις. Δεν το περίμενα. Ωραία. Το ribeye είναι τερματισμένο. Και τώρα, κοίτα τώρα. Πόσο πόνεσαι! Αυτό το take. Τσιν τσιν, με το σκόρδο πάνω. Πω! Ευτυχία. Άξιζε. Άστο. Εσύ θα μου πεις αν άξιζε, γιατί έκλαιγες όλη τη διαδρομή. Καλά, ορίστε φίλε. Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ. Θες λίγο σκορδάκι πάνω. Ναι, ναι. Επιβάλλεται. Ο... Αυτή η μπουκιά. Αυτή η μπουκιά. Πω με το σκούπο. Μαλάκα. Κοίτα. Εδώ. Θα ξαπλώσω εδώ και θα κοιμηθώ. Δεν θέλω να σου ξενώσω, αλλά πρέπει να γυρίσουμε και πίσω. Εδώ. Να κάτσω να τρώω μπιζόλες. Πω. Δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια. Όντως. Ναι, με τίποτα. Λόγω του μαγαζιού, Ναι, λόγω Lidl. Πω. Καλά πήραμε δύο, Κοίτα. Αφού είμαστε και exposed. Η ribeye την τρώει την άλλη. Πώς τη λέγανε την άλλη? Τώρα ήταν sirloin. Η αλήθεια είναι ότι το ribeye είναι πιο ακριβό. Και εντάξει, ποιοτικά είναι πιο καλό. Πολύ πιο καλό. Λιώνει. Το ένα λιώνει, το άλλο είναι πολύ καλό. Αλλά το ένα λιώνει. Ribeye λιώνει. Φουτάς. Αυτό είναι σκορδάκι. Μπράβο. Πώς μου. Πω. Η σάλτσα μπίρας γάμισε. Σ' άρεσε. Γάμισε, δεν μ' άρεσε. Ωραία. Μαλάκα, τι είναι αυτό, τι έκανες? Πω. Κοίτα τα βούτυρα, μαλάκα, εδώ. Ναι. Το λιπάκι. Πω. Αυτό το τσακ τσακ. Κάτσε να πάρω και σε ένα take. Κοίτα εδώ πόσο tender είναι. Σκορδάκι. Το κάνε μου, μπράβο, τη τέλεια μποκίτσα. Τη τέλεια μποκίτσα. Δεν νιώθω τα χέρια μου. Δεν πειράζει. Έτσι, έχει αράξει σαν τον Ποσειδώνα γη, σαν γοργόνα είναι.
και τρώει μπριτζόλες. Μπριτζόλα! Εδώ, δράμα, μπριτζόλες. Η ριμπά είναι... άπαιχτη. Είναι δεκάρι, ρε φίλε. Για μένα είναι δεκάρι. Το κομμάτι. Και περνάς από το τηγάνι μία. Που το βούτυρο έχει παγώσει. Κοίτα, αυτό πρέπει να κάνεις μετά. Βουτυρίλα. Έτσι. Αυτό θα κάτσει στην αρτηρία σου. Τουλάχιστον για 2 μέρες. Ναι, αυτό ναι. Και απλά το τρως. Τώρα χάνεις 1 με 2 χρόνια ζωής με αυτό. Είμαι χαρούμενος. Σάλτσα μπύρας, ε. Mm-hmm. Πουστιά. Ωραία. Στα 10. Το sirloin. Το sirloin. Ναι. 7. 7, ε. Τιμή πες μου. Η τουρμπά ήταν στα 10 ευρώ το τεμάχιο. Αυτό που πήραμε δηλαδή 300 γραμμάρια. Για 10 ευρώ. 10 ευρώ. Ναι. Θα πω 9. 9 για το ριμπάι. Ναι. Κοίτα, και έτσι όπως το έκανες, έτσι. Με τη σάλτσα, ε. Η σάλτσα το απογείωσε. Δηλαδή σκέτο όταν το έφαγα δεν είναι 9. Έχει παγώσει το βούτυρο, μαλάκα. Είμαστε. Ναι, αυτό αντικατατροπτίζει το πού είμαστε. Δεν νιώθω τα χέρια μου, ρε φίλε. Θερμοκρασία έχει. Έτσι όπως το έκανες, 9. 9, ωραία. Μόνη της 8. Οκ. Okay. Σε μαγαζί, 15 ευρώ αυτό. 15 ευρώ? Ναι. Ναι, τα δίνα. Τα δίνα γιατί ριμπάει, τα δίνα. Το συγκεκριμένο το ριμπάει όμως, λέμε έτσι. Ναι, το συγκεκριμένο, προφανώς. Ουμαν. Αυτό, έτσι πρέπει. Το sirloin πρέπει να έχει 7 ευρώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για 7 είναι τίμιο, ρε φίλε. Αλλά ευρώ. Δεν συγκρίνεται με το ριμπάι. Με το ριμπάι δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και η σάλτσα δίνει πάρα πολύ. Ο άλλος τα έχει παίξει με τη σάλτσα, μαλάκες. Ναι, με έχει γαμίσει σάλτσα, μαλώσε. Αυτά είναι εκεί τη στιγμή, αυτό είναι το πιο νόστιμο. Λοιπόν, θα βάλω γενική βαθμολογία, τελική. Ριμπάι 9 και, το, και 7 το sirloin. Άρα 8. Μέσος όρος. Μέσος όρος, ναι, και τα 2 μαζί. Ωραία, άρα νομίζω είναι πολύ καλά κοψίματα και φθηνά. Ναι, ναι, αρκετά καλά. Δηλαδή, όσοι θέλετε, πραγματικά πάντε πάρτε από το Lidl. Ναι. Έχει ωραία κομμάτια και νομίζω έχει κι άλλα τα οποία θα τα δούμε άλλη φορά. Καλά, σίγουρα. Θα το ξανακάνουμε αυτό. Λοιπόν, αγλαιορόσκυλα. Αυτό ήταν. Και δεν μπαίνει. Έλα. Το έχω σφίξει. Έλα. Αυτό το σημερινό βιντεάκι για σήμερα. Το σημερινό βιντεάκι για σήμερα. Έτσι πρέπει να είναι το outro. Σ' αρέσει που μπορούμε να φωνάζουμε. Έχεις πρόβλημα. Σίγουρα έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το σημερινό βιντεάκι. Απροσδόκητα. Απροσδόκητα καλό. Το Lidl. Πολύ καλή τιμή για ριμπάι και για το sirloin steak. Σίγουρα. Το Lidl είναι approved. Γενικά πάτε πάρτε, μην το φοβάστε, ήταν πολύ καλά κομμάτια. Μακάρι να ήταν και χορηγούμενο βέβαια. Μακάρι. Ναι, ευχαριστώ τον Νίκο. Να είσαι καλά, που μας έκανε εδώ ξενάγηση στην κορυφή του Κάπα Βουνού. Θέλω να μας πείτε αν σας άρεσε αυτή η φάση. Που και να μην σας άρεσε πάλι θα την κάνουμε, γιατί εγώ γούσταρα φουλ. Είχε δυσκολία. Είχε δυσκολία, ήταν ναι. Δύσκολα. Τηγάνια κάτω, γόνατα. Πώς το πες με τα γόνατα? Σκουρογόνατα. Σκουρογόνατα. Περάσαμε full σκουρογόνατα. Full σκουρογόνατα. Και εντάξει, τα γόνατά μου είναι καθαρά. Τα γόνατά μου είναι καθαρά. Και εμένα καθαρά είναι. Περίεργο. Περίεργο. Λοιπόν, φάγαμε, ήπιαμε. Ήταν πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε να πάμε σπίτι να φάμε κανένα γλυκό. Και να ηρεμήσουμε λίγο γιατί είμαστε πρέσα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αγλαιορόσκυλα. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.